Μετροπολογία που πάλι στα κρυφά κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Εργασίας πετυχαίνει το κατόρθωτο. Από τη μία θα εξαφανιστούν οι εκκρεμείς απονομές συντάξεων και από την άλλη οι συντάξεις δεν θα απονέμονται καθόλου. Και λίγο παρακάτω λέει, εφ' εξής οι ασφαλισμένοι υποψήφοι συνταξιούχοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, άρα όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες θα απορρίπτουν μια αίτηση συνταξιοδότησης δεν θα μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να δικαιωθούν. Άρα, αφενός η εκκρεμότητα δεν θα υφίσταται, αφετέρου η σύνταξη δεν θα απονέμεται, χάνοντας το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, οι ασφαλισμένοι θα περιμένουν μετά την έκδοση της απορριπτικής συνταξιοδοτικής πράξης να ασκήσουν ένσταση κατά αυτής, περιμένοντας για μήνες ή και χρόνια, χωρίς να λαμβάνουν τη σύνταξή τους. Οι διοικητικές επιτροπές του ΕΦΚΑ καθυστερούν να συγκληθούν και έτσι οι συνταξιούχοι θα χάσουν το μοναδικό βιοπορισμό τους. Και λέει ότι εδώ πρόκειται για ολοφάνερη αντισυνταγματική διάταξη. Θορυβήθηκα λοιπόν και λέω, τι είναι αυτό το οποίο ήρθε και δεν το καταλαβαίνω. Και σας πήρα τηλέφωνο και μου λέτε, θα σας εξηγήσω. Για εξηγήστε μου. Για χρόνια τώρα, όταν κάποιος υπέβαλε αίτηση για συνταξιοδότηση, εάν η υπηρεσία είχε ένσταση ή ανεκάλυπτε ότι δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δίδεται ένα δικαίωμα, το λεγόμενο δικαίωμα της ακροάσεως. Δηλαδή είχε δικαίωμα να υποβάλει κάποιες ενστάσεις. Ναι. Επί αυτών των αιτήσεων. Μετακινήστε μήπως και κάνει διακοπές στο σήμα. Είμαι εντάξει, παρακαλώ, τώρα δεν μετακινούμε. Εντάξει, ωραία, καλά. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα, όταν κάποιος υπέβαλε αίτηση, η υπηρεσία του έδινε ένα δικαίωμα να κάνει το δικαίωμα της ακροάσεως, να υποβάλει δηλαδή ενστάσεις ή αντιρρήσεις επί της αποφάσεως της υπηρεσίας. Μέσα σε χρονικό διάστημα. Σε ένα μήνα. Ναι. Έτσι λοιπόν του έλεγε η υπηρεσία, κύριε Μητρόπουλε, επειδή δεν θεμελιώνετε ή τα χαρτιά σας είναι ελλειπή, ελάτε παρακαλώ να προβάλλετε αιτήσεις ή αντιρρήσεις, μήπως διορθωθεί το θέμα. Αυτό λεγόταν προηγούμενο δικαίωμα ακροάσεως. Τώρα ο υπουργός όμως που έχει προωθήσει δύο θεσμούς που προωθούν και καθαρίζουν νωρίτερα την σύνταξη, έχει καταθέσει μία τροπολογία όπου το δικαίωμα αυτό παρακάμπτεται για να βγαίνει νωρίτερα η σύνταξη. Υπ' αυτή την έννοια και όσοι παραπονούνται και λένε ότι χάνουμε ένα επιπλέον δικαίωμα έχουν δίκιο, αλλά με δόση υπερβολής. Και όσοι από μας χρόνια τώρα θεωρούσαμε το διάστημα για την υποβολή και την εξέταση της αιτήσεως ακροάσεως ως μία παρελκυστική διαδικασία και καθερούσε μήνες, καθυστερούσε ενδεχομένως και χρόνια την έκδοση της σύνταξης, λέμε καλό σε γένετο. Άρα λοιπόν και η μία και η άλλη πλευρά έχει και θετικά και αρνητικά. Αν υπήρχε μια άλλη διατύπωση για να μην παρακαμφθεί αυτό ώστε να βγει πιο γρήγορα η σύνταξη, δεν θα ήταν το πιο ορθό ή το πιο ηθικό, κύριε Μητρόπουλε? Βεβαίως, αλλά η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την τροπολογία στη διάταξη για την επιτάγχυση της έκδοσης των συντάξεων, της fast track και της συντάξεως εμπιστοσύνης. Ναι, νομίζω ναι. Υπάρχει αρκετή δόση υπερβολής και από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από κάποιες συνταξιουχικές οργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα το δούμε στην πράξη. Εσείς το φοβάστε? Μέχρι τώρα εμείς που έχουμε μεγαλύτερο δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων, όχι συνδικαλιστών, στην επιστημονική μας ένωση ΕΝΙΠΕΚ, θεωρούμε ότι επειδή γινόταν άνευ λόγου και πολλές φορές παρελκυστικά σε βάρος των συνταξιούχων ή υποψηφίων συνταξιούχων, η παράκαμψη αυτής της διάταξης και η παράκαμψη αυτής της δυνατότητας περισσότερο ωφελεί και λιγότερο βλάπτει. Αλλά να πούμε όμως ότι το δικαίωμα
της προηγούμενης ακροάσεως ενός πολίτου που ζητάει κάτι από το δημόσιο είναι θέμα συνταγματικό. Και υπ' αυτή την έννοια καλώς παραπονούνται έστω και ένας ο οποίος ήθελε να ασκήσει το δικαίωμα της ακροάσεως και τώρα, κυρία Δουλειεράκη, σταματάει. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, λοιπόν, αυτό που λέει η ολοφάνερη αντισυνταγματική διάταξη πάει σε αυτό το τελευταίο που αναφερθήκατε και είπατε ότι είναι το συνταγματικό μου το δικαίωμα να με ακούσουν. Ότι το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασεως είναι ένα κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα και οφείλει το κράτος σε κάθε πολίτη, έστω και σε αυτόν ο οποίος θέλει να κερδίσει κάποιο χρόνο, να του το δώσει. Μάλιστα. Τώρα αυτό του αφαιρείται. Να σας πω όμως, όπως και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει, όταν εσείς λέτε ότι ναι μεν τρέχουν οι διαδικασίες, αν θυμάμαι καλά που λέγαμε στην πρόσφατη επικοινωνία μας ή την τελευταία επικοινωνία μας, τρέχουν ναι μεν οι διαδικασίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκκρεμείς συντάξεις, από την άλλη με ρυθμό αραμπά πάνε κάποιες άλλες υποθέσεις όπως μερίσματα στρατιωτικών, διεθνείς συντάξεις, επικουρικές κλπ. Όλη αυτή η διαδικασία θα έρθει να προσθεθεί και θα τους επιβαρύνει τους ανθρώπους και χρονικά. Όλη αυτή η διαδικασία που συζητήσαμε, η παράκαμψη του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης θα διευκολύνει κατά την εισηγητή υπουργό την περαιτέρω και γρηγορότερη εκαθάριση των συνταξιοδοτικών επίσεων. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για λαθροχειρία που φοβούνται. Φεύγει μια διαδικασία της προηγούμενης ακρόασης για να διευκολυνθεί, όπως λέει και η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Επαλαμβάνω, όσοι θέλουν στρίχτο σένσου να εφαρμοστεί αυστηρά το σύνταγμα και να χορηγείται στον κάθε πολίτη το προηγούμενο δικαίωμα ακρόασεως, έχουν δίκιο όταν αιτιώνται την κυβέρνηση ότι μας καταργεί το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασεως. Η κυβέρνηση όμως έχει μια σοβαρή αιτία και λόγο να επιταχύνει περαιτέρω, πιέζεται και από τους δανειστές, να προωθήσει τους θεσμούς. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν επιχείρηματα ένθεν και ένθεν. Μάλιστα. Αλλά δεν φοβάστε ως επιστημονική ένωση ότι αυτό μπορεί να υποκρύπτει παγίδα, απλά λέτε ότι θα γίνεται πιο γρήγορα η απονομή των συντάξεων, αλλά ξεκαθαρίζεται ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το συνταγματικό σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι ακρόαση. Επειδή ο θεσμός της προηγούμενης ακρόασης δεν περπάτησε, δεν λειτουργήσε στο συνταξιωτικό τομέα, θεωρώ ότι περισσότερα είναι τα ωφέλη και λιγότερο είναι οι βλάβες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.